οικονομικά μας ζητήματα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κωνσταντίνο Μπρατσιάκο, Managing Director της Virtue Financial Services. Θα μιλήσουμε για την οικονομία της Ελλάδας και να δούμε τι νεότερα έχουμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Κύριε Μπρατσιάκο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Ρουσιά. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, αρχικά έτσι να δούμε τι έδειξαν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου όσον αφορά τη ΓΕΚ, τον όμιλο της ΓΕΚ. Σωστά. Μεγάλες εξελίξεις έχουμε εκεί πέρα. Είχαμε και χτες το Investors Day στη ΓΕΚ, όπου έγινε μια παρουσίαση των προοπτικών. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, κινήθηκαν σε σχετικά ήρεμα νερά, δηλαδή διαμορφώθηκαν στα 440 εκατομμύρια οι ενοποιημένες πωλήσεις έναντι 420 πέρσι. Η λειτουργική κερδοφορία ήταν στα 136 εκατομμύρια σε σχέση με τα 114 πέρσι, δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 20%, ενώ σε επίπεδο bottom line, δηλαδή καθαρών κερδών, εκεί είχαμε ζημίες 8,8 εκατομμυρίων εναντί κερδών 2,8, καθώς ο όμιλος προχωράει σε hedging διάφορων θέσεων και προϊόντων, είτε αφορά την ενέργεια, είτε αφορά commodities στα οποία έχει. Και ουσιαστικά από εκεί υπήρξε αυτή η απομείωση, η ζημία η οποία έβγαλε η εταιρεία. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωστόσο, να δούμε και τι αποκάλυψε η διοίκησή της στη χθεσινή παρουσίαση για το φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα και το καζίνο στο ελληνικό, κύριε Μπρατσιάκο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Αυτό έχει το πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Ουσιαστικά, εχθές είχε μια παρουσίαση σε όλους τους αναλυτές, όπου εκεί παρουσίασε το πρόγραμμά της. Πρόκειται για ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο ξεπερνάει τα 6 δις τα επόμενα χρόνια. Είναι ηλικιώδες αν το σκεφτούμε, καθώς αφορά καθαρά τα projects μιας εταιρείας και όχι όπως παραδείγματος χάρη το ελληνικό, το οποίο αφορά μια ολόκληρη οικιστική περιοχή. Ο τομέας στον οποίο θα δώσουν έμφαση είναι και στις παραχωρήσεις και στις ανανεώσιμες πηγές. Τώρα, από αυτά τα projects αναμένονται, γιατί το εύλογο ερώτημα είναι πώς γίνεται η χρηματοδότηση και τι αναμένουμε. Η εταιρεία περιμένει από το 2025 και μετά να υπάρχουν free cash flows, δηλαδή ελεύθερες ταμιακές ροές, οι οποίες θα είναι πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτές θα σπάνε περίπου σε 10% σε αποπληρωμή των δανείων της επιχείρησης, σε 35-40% σε νέα project και το υπόλοιπο περίπου 50% αναμένεται να γίνεται με την μορφή μερίσματος στους επενδυτές και στους μετόχους της εταιρείας. Τώρα, όπως είπαμε, στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας υπάρχει... Έχουμε στις παραχωρήσεις το Καστέλι, το οποίο είναι υποκατασκευή, το αεροδρόμιο δηλαδή του Ηρακλείου στην Κρήτη. Έχουμε την Εγνατία Οδό, ένα τεράστιο έργο το οποίο έδωσαν μάλιστα και αρκετά χρήματα της τάξης 1,5 δις, το οποίο αφορά τον μεγαλύτερο οδικό άξονα στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε τη Νέα Οδό, την Κεντρική Οδό, έργα τα οποία ήδη είναι σε λειτουργία. Και το καζίνο του Ελληνικού, όπως αναφέρατε, όπου εκεί πέρα είχαμε πρόσφατα την ανακοίνωση, δηλαδή μόλις τις προηγούμενες δύο μέρες, ότι ουσιαστικά όλο το project περνάει στα χέρια της ΓΕΚ. Έχουμε δηλαδή την αποχώρηση της Mohegan, η οποία είχε οικονομικά προβλήματα, και ουσιαστικά αναμένουμε τις εξελίξεις, πιθανότατα, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, με την Hard Rock, προκειμένου να δούμε αν θα καταλήξουμε και σε τι νέο σχήμα. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο ακόμα, ωστόσο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τέλος, να σημειώσουμε επίσης ένα άλλο μεγάλο project το οποίο έχει κλείσει η ΓΕΚ και το οποίο αφορά την νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομωτινή. Είναι ένα project το οποίο έχει πάρει μαζί με τη Motor Oil και το οποίο υπερβαίνει τα 400 εκατομμύρια. Πολλά λοιπόν τα project που τρέχουν στην εταιρεία, αισιόδοξη και για την κερδοφορία της και για τις προοπτικές αυτών των έργων, εμφανίστηκε χτες. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία τα νέα. Ωστόσο, να δούμε και για τα αποτελέσματα του εξαμήνου της Τέρνα Ενεργειακής. Σωστά, μια ακόμα εταιρεία του ομίλου. Εδώ είχαμε και εδώ περίπου εικόνα, ήταν λίγο η αναμενόμενη. Είχαμε τζίρο ενοποιημένες πωλήσεις στα 140 εκατομμύρια από 116 εκατομμύρια πέρσι. Ήταν δηλαδή αυξημένες περίπου της τάξης του 20%. Το EBITDA επίσης είχε μια αντίστοιχη αύξηση
μικρότερη βέβαια στα 68 εκατομμύρια από 67 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εκεί όμως που έχουμε τη μεγάλη διαφορά ήταν στο bottom line, όπου εκεί είχαμε τη ζημία από τη ΣΥΠΑ. Να θυμίσω λίγο ότι λόγω των καιρικών συνθηκών που είχαν επικρατήσει το 2020 στην Αμερική, για κάποιες μέρες δεν μπορούσε να γίνει η παράδοση του φυσικού αερίου, η παράδοση της αιωλικής ενέργειας, συγγνώμη, με αποτέλεσμα να χτυπήσουν τα margins και να εκτοξευθούν οι τιμές παράδοσης. Η εταιρεία προχώρησε, για να μην έτσι μακρηγορούμε, σε μία αποεπένδυση συνολικά στην Αμερική, με αποτέλεσμα να γράψει μία μη επαναλαμβανόμενη, one-off δηλαδή, μία και έξω, ζημία της τάξης των 94 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτός είναι και ο λόγος που τη βλέπουμε έτσι να έχει καθίσει. Ωστόσο, έκανε επαναπροσδιορίσει το στόχο της για τα 3 γιγαβάτ. Έχει ήδη 1,8 γιγαβάτ τα οποία τρέχουν και είναι ήδη σε λειτουργία ή σε διαδικασία τελικής έγκρισης. Και υπάρχουν και περίπου άλλα 1,2 γιγαβάτ τα οποία είναι προς αδειοδότηση. Οπότε μπαίνει να δούμε λοιπόν τις εξελίξεις και σε αυτόν τον τομέα και σε αυτή την εταιρεία του Μήλου. Πολύ ωραία. Να πάμε όμως, κύριε Μπρατσιάκο, να δούμε έτσι και άλλα νεότερα όσον αφορά τα εταιρικά νέα της Ελλάδας. Τι έχουμε μέχρι στιγμής? Καταρχήν είχαμε μια ανακοίνωση πάνω στο μέτωπο της αύξησης του κεφαλαίου της ΔΕΗ. Είχαμε επίσημες ανακοινώσεις τεσσάρων funds, του Apollo, Vanguard, BlackRock και άλλο ένα fund, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή ποιο ήταν το τέταρτο, τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή τουλάχιστον με 50 εκατομμύρια στην αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου. Έχουμε την Helicon, η οποία αύξησε τη συμμετοχή της ΔΕΗ από το 4,8% στο 6,4%, και η οποία ουσιαστικά προτίθεται και αυτή να βάλει πάνω από 70 εκατομμύρια στην αύξηση. Οπότε βλέπουμε ότι υπερκαλύπτεται ήδη η μη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου κατά 17% που προτίθεται να μειώσει τη συμμετοχή του. Και γενικότερα παρατηρείται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από άλλους επενδυτές. Είναι πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι. Αυτές είναι οι επίσημες ανακοινώσεις και προφανώς είναι και οι υφιστάμενοι μέτοχοι, οι οποίοι θα συμμετάσχουν, ενώ ξένα funds, τα οποία προτίθεται να συμμετάσχουν κανονικά σε αυτήν την αύξηση. Τώρα, ένα άλλο νέο που βγήκε, είναι επί του πιεστηρίου πριν από λίγο, ήταν η ανακοίνωση της Jumbo όσον αφορά τα αποτελέσματα 9 μήνου. Ενώ στο τζίρο, αναφέρεται μόνο στο τζίρο, κάνει δηλαδή επίσημη ανακοίνωση του τζίρου ανά μήνα πλέον ο όμιλος. Εκεί είχαμε μια αύξηση του τζίρου της τάξης του 8% σε σχέση με πέρσι. Είναι in line με αυτό το οποίο έκανε και στο 8μήνο. Και τέλος, στον ΟΤΕ έκλεισε τον deal με την Ρουμανία, οπότε αυτό το οποίο αναμένουμε, το έκτακτο μέρισμα μέσα στο έτος της τάξης των 25 cents περίπου, αναμένεται να δοθεί μέσα στους επόμενους μήνες. Και από αυτό το μέτωπο λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Μπρατσιάκο, να δούμε και τις νεότερες εξελίξεις όσον αφορά το μέτωπο της ενέργειας. Όπως επίσης και πώς κινήθηκε και η αμερικανική αγορά, ποια είναι τα νεότερα που έχουμε σε αυτά τα... Καλά το λέτε. Εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Τι θέλω να πω, ότι σήμερα έχουμε μία νέα άνοδο πάνω από 3% στην τιμή του φυσικού αερίου. Είναι σε νέο ψηλό. Έχει κάνει μία άνοδο πάνω από 30% η τιμή του φυσικού αερίου, τόσο το Dutch Gas που αφορά την Ευρώπη, όσο και το Natural Gas που αφορά την Αμερική. Το πρόβλημα δηλαδή βλέπουμε ότι είναι παγκόσμιο. Η άνοδο αυτή του 30% καταλαβαίνω ότι είναι τεράστια για να μπορεί να προωθηθεί από τις επιχειρήσεις και από τις οικονομίες. Οι ανακοινώσεις δε των κρατών είναι επίσης ιδιαίτερα ανασυχητικές. Είχαμε προχτές την ανακοίνωση της Ινδίας ότι έχει αποθέματα σε άνθρακα μόλις για 4 μέρες. Είχαμε την Κίνα να σπά το εμπάργκο που η ίδια είχε κάνει στην Αυστραλία και να φέρνει κάποια φορτία άνθρακα, αναγκαζόμενη από τις ενεργειακές της απαιτήσεις και ανάγκες. Έχουμε τη Γερμανία, η οποία δηλώνει ότι ουσιαστικά θα πρέπει να βάλει ένα μηχανισμό έκτακτης δράσης σε εφαρμογή, καθώς και εκεί οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ενέργεια. Και μάλιστα είχαμε μείωση
της παραγωγής πάνω από 7,5% τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοινώθηκε μόλις πριν από ένα τέταρτο περίπου. Και την τιμή του και σε όλο αυτό το μείγμα έρχεται να προσθεθεί και το πετρέλαιο, το οποίο ο ΟΠΕΚ ανακοίνωσε ότι δεν θα αυξήσει την παραγωγή του πάνω από το προγραμματιζόμενο, που ήταν 400.000 βαρέλια, με αποτέλεσμα να έχουμε και εκτόξευση και του μαύρου χρυσού στα $79 το βαρέλι το crude και πάνω από τα $83 το Brent, τιμές που έχουμε να δούμε πάνω από 5 χρόνια. Δύσκολο λοιπόν εκεί τα πράγματα, και γι' αυτό και βλέπουμε ότι και οι αγορές έχουν πολύ μεγάλο volatility, κινούνται με πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις. Χθες ανέβηκε η Αμερική 1,5%, προχτές είχε πέσει ο Nasdaq πάνω από 2%. Γενικώς το volatility συνδέεται συνήθως με μια υποχώρηση των αγορών, και φαίνεται ότι στο εξωτερικό είμαστε σε μια τέτοια φάση διόρθωσης σε αυτή την περίοδο. Να πούμε ότι λίγο τα εταιρικά αποτελέσματα ξεκινούν σε 10 μέρες, ενώ έχουμε και το θέμα του debt ceiling, δηλαδή του χρέους του κράτους, της κυβέρνησης, το οποίο και αυτό απειλεί αν δεν βρεθεί κάποια λύση μέχρι τα μέσα Οκτώβρη. Οπότε θα πάμε σε ένα κλείδωμα θεωρητικά της κυβέρνησης για ένα διάστημα μέχρι να βρεθεί κάποια λύση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπρατσιάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ανάλυση σας ως οικονομολόγος και για όλα τα νεότερα που μας μεταφέρετε κάθε εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Yeah.